Θες να παίξεις με τον Γιάννη, να πάω λίγο τουαλέτα? Όχι ρε, κόψε απλά το μάτς. Ας το, το τελειώσω, προλαβαίνουμε, έλα. Κόψε το άλλη μία και μέχρι να έρθεις. Έλα, πάμε, πάμε.
αρχή το βάνε δύο δός μινούτος. Y marca el Bayern de Múnich en el minuto 64, número 25, Thomas Müller.
τι έγινε. Τίποτα, Σταύρο, δεν το δέχομαι εγώ αυτό. Έπρεπε να νικάω τώρα, ρε. Από ένα κλέψιμο άκυρο και από μία λάθος πάσα δεν παίζω έτσι. Δεν γίνεται. Έπρεπε να κερδίζω τώρα. Κάτσε, εσύ μόνο ένα σούτεκ. Μόνο μια κεφαλαία έκανες ο Τόμας. Δεν έκανες καμιά άλλη επιθετική ενέργεια. Καταρχήν, δεν προλαβαίνω τη σούτ να κάνω. Τι λες τώρα, ρε. Πώς δεν έκανε. Εγώ πιέζω. Εγώ πιέζω και εσύ προηγείς. Τι λέω. Τώρα έκατσε ο Γιάννης στην καρέκλα. Εγώ δεν παίζω άλλο. Ήτανε ματσάρα όμως, ε. Έχω ελεύθερο παίκτη και δεν προλαβαίνω ούτε να σουτάρω και κάνεις εσύ αντιπίδες και βάζεις γκολ. Κάτσε τώρα, μην τρελαινόμαστε. Κάνω εγώ ευκαιρία. Δεν είναι. Το παιχνίδι είναι broken πάλι. Παραμένει broken. Έπρεπε να κερδίσω σε αυτό το μάτι. Εγώ είμαι πια με το πίστευτο. Για πάμε να δούμε μέχρι το τέλος. Γυρίζει τι λες. Ο Γιάννης μπήκε με άγριες διαθέσεις. Κοίτα, έχασαν όμως και οι δικοί μου παίχτες κάτι άχαστα. Σε κενή εστία έχασε ο δικός μου παίχτης. Γκολ. Αυτό το είδες. Ναι ρε, αυτό θα ήταν άπαινε αυτό όμως, όχι τα άλλα. Τα άλλα ήταν μου φαίνια τελώς ρε. Και ο Ρόμπεν έστειλε ένα... Έχασες μια ευκαιρία και εγώ έχασα άλλη μια ευκαιρία. Αυτό ήταν το παιχνίδι. Όλα τα άλλα είναι άκυρα για μένα. Πού να πάει ο Μέση. Σήμερα ο Μέση δεν μπορεί. Α, δεν πέρασε μπάλα. Σφύρα του, ρε. Τίποτα. Σόφιος ο Μέση σήμερα. Δεν ήταν αυτό τώρα φάουλ. Δεν ήταν φάουλ τώρα αυτό. Ήταν από πολύ ρε. Βλέπεις που δεν συγχρονίζεις σωστά το παιχνίδι. Δεν είναι παιχνίδι αυτό ρε παιδιά. Επειδή δεν συγχρονίζεις σωστά, τα έχεις εδώ, δικά τους σποράκια. Το αλάμπα γιατί έχασε την κεφαλιά εδώ πέρα. Αυτό ήταν δίπλα. Στην τελευταία φάση δεν τον έχουν το φάουλ τώρα το Μέση. Κοίτα ο Ρόμπεν εδώ πέρα τι χάνει. Δες την τελευταία φάση λίγο. Γιατί δεν απαντάς. Δες πριν πώς έκλειψε την μπάλα και δεν απαντάς. Εδώ δες. Τι έχασε. Ωραία, και εγώ δεν έχασα μια ευκαιρία τέτοια. Πού είναι. Την ευκαιρία τη δικιά μου την είδες. Δεν τη δείχνει. Θα δούμε τώρα άμα τη δείξει. Άμα τη δείξει. Εδώ γκολάκι. Μέσα στην περιοχή σου. Μέσα στην περιοχή ρε που πήγες ο Νόιερ. Που την έπιασε ο Νόιερ. Νόιερ που πέσε ρε. Θα τη δείξει. Πού θα πάει. Άμα τη δείξει. Εδώ αυτή. Εντάξει, έτσι εδώ ούτε καν την απέκρουσε. Σταθερά στα... Τι να απέκρουσε, σταθερά στα χέρια του. Ναι, αφού δεν ήταν καλό σούτ. Δεν γίνεται αυτό. Αφού δεν ήταν καλό σούτ, ρε. Δεν γίνεται. Μια χαρά σούτ ήταν. Περίμενε, εσύ το κόλ το έδεσαι αυτό. Μια χαρά ήταν. Τι λέει. Μια χαρά ήταν. Το κόλ το έδεσαι αυτό τώρα κάτω τα πόδια που πέρασε του αμυντικού. Μια χαρά σούτ ήταν. Γιατί την κεφαλιά που πέρασε δίπλα τον κεφάλι του Αλάμπα, η κεφαλιά δική σου που έβαλες γιατί μπήκε. Μάτς που και προηγούμουν και χάσαμε από μια ευκαιρία, όλα τα άλλα είναι για μένα μούφες. Είναι συγχρονισμός όλα τα άλλα τα γκολ που πήγαν. Και πίεζα και στήρουσα και σε απόκριση. Εγώ τότε σε ένα σκύλ που πήγαινα. Κοίτα, τον γκολ που έβαλες όμως δεν έπρεπε να το βάλει. Άκουσε, δες λίγο τα δεδομένα του μάτς, δες τα λίγο. Δες λίγο τα στατιστικά. Τα στατιστικά δες λίγο. Τα στατιστικά τα βλέπω, αλλά τα σου τα δικά σου ήταν όλα μακρινά 50... και μούφες. Δεν ήταν τίποτα. Άκουσε, Σταύρο, στατιστικά. Σου έχει κατοχή, σου ρίχνει κατοχή 10%. Ωραία, ναι. Σου έχει 7 ευκαιρίες, έχεις 7 σου, 7 σου και σου έχει 7 σου στόχο. Ναι, αλλά δεν ήταν όλα άσχημα τα σου, δεν ήταν καλά τα σου. Μόνο 2 ήταν καλά. Τα μισά σου τα έχεις κάνει. Εσύ έβαλες 3 γκολ όμως με λιγότερα σου. Τα μισά σου τα έχεις κάνει. Έχεις 4 σου στο στόχο και έβαλες 3 γκολ, το καταλαβαίνεις τι έκανες. Από 2 μέτρα όμως. Προφανώς και θα βαμπούνε, ενώ εσύ τα κάνεις από 25 μέτρα. Και είναι εύστοχα, αλλά... Κάνεις λάθος. Μα εγώ δεν προλαβαίνω να σταρώ από τα 25 μέτρα. Μου έκοψες σου πάνω στο σώμα σου. Ναι, αυτό σου λέω. Οπτικά δεν φαινόταν ότι θα προλάβαινες. Το ότι κάνεις εύστοχο δεν σημαίνει ότι είναι μεγάλη ευκαιρία. Μπορεί να κάνεις από τα 30 μέτρα σουτ και να είναι... Τελευταία φάση του παιχνιδιού, Σταύρο. Τελευταία φάση του παιχνιδιού βγαίνω μέσα μόνος του. Στο 92. Ένα τζατζάρισμα από τον Boateng.
Θεατάζουμε, αυτό είναι κόκκινη αυτό. Αυτό είναι κόκκινη φίλε. Από εκεί που ήρθες. Αυτό είναι κόκκινη φίλε. Δεν είναι τσαρτζάρις, αυτό είναι κόκκινη φίλε. Από εκεί που ήρθες. Μην γελάς. Δεν είναι μπάλα αυτό, δεν είναι μπάλα αυτό. Δεν είναι ποδόσφαιρο αυτό. Αυτό είναι 2 μέτρα και 2 σταθμά. Αυτό είναι πέρα χιονίζει. Δεν μου λες. Πώς απέναντι έχετε κερδίσει με ακριβώς το ίδιο πράγμα, μέσα στην περιοχή. Αφού κάνεις πέναντι, αφού κάνετε τάκλιν εκεί. Ναι, μα τώρα δεν σε έκανες κόκκινη και δεν σου έδωσε ένα μπάουλ. Μα δεν έκανα τάκλιν εκεί, εκεί έσπρωξα εγώ, τσατζάρισμα. Αυτό είναι κόκκινο όμως. Μα και το σπρώχνω και δίνει πέναντι. Το σπρώξιμο, στο παίχτη, το σπρώξιμο που το ρίχνεις, που το σταματάς το σπρώξιμο, είναι κόκκινη. Είναι ο κοντορευηθούλης ρε ο Μέση. Καλά εδώ πέρα το σου του Σουάρες, μη μου λες τώρα ότι είναι δυνατό. Σιγά, για τον Νόερ αυτά είναι παιχνιδάκι. Αυτό φίλε ήταν κόκκινη, κόκκινη ήταν αυτό. Το σου του Σουάρες το δείχνει σε slow motion. Ήτανε... Το κανονικό αγώνα ήταν κανονικό σου. Παιχνιδάκι ήταν αυτό για τον... αυτά τα πιάνει ο Νόερ, δεν έχει πρόβλημα. Ναι. Ενώ εσύ είδες πως έκλειψες την μπάλα στο 2-1. Παπ γκολ, Λεβαντόσκι. Το κλέψιμο που έκανες, καταρχήν δεν θα το έκανες σε offline παιχνίδι. Κατάλαβε το. Είναι θέμα συγχρονισμού απλά. Έχω πιο πολλές ευκαιρίες και κατοχή απλά πράγματα. Δεν πρέπει να κερδίσω. Μα πώς έχεις... καμία ευκαιρία δεν έχεις πέρα από τον γκολ. Σταύρο, σου έχει 7, σου έχεις 4. Έχει 55%. Έλα ρε Σταύρο τώρα. Τα σου δεν ήταν καλά. Μαθηματικά δεν ξέρεις, μαθηματικά. Μα δεν ήταν καλά τα σου.